Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, τι κάνετε, πώς είστε? Αυτό το βιντεάκι τώρα είναι εντελώς απρόπτο, γιατί πόβω μια σαλάτα, άρχισα να καθαρίζω τα καρότα, γιατί είναι το βιντεάκι, γιατί μάλλον είναι για τα κορίτσια που περιμένουν το κάθε βιντεάκι, τι θα πει κυρία Όλγα. Γιατί σας καταλαβαίνω απόλυτα. Εγώ κάποια στιγμή που παρακολουθώ 3-4 άτομα στο YouTube, αυτά τα πράγματα που με ενδιαφέρουν, που με αγγίζουν την ψυχή, περιμένω το καινούριο βιντεάκι, δεν με ενδιαφέρει τι θα πει ο άνθρωπος. Πραγματικά πολλές φορές είναι να το δω, να ακούω την ήρεμη φωνή, να καταλαβαίνω ότι τα μάτια χαμογελάνε και φτάνει. Καταλαβαίνω ότι είναι όλα καλά. Οπότε κορίτσια και αγόρια, το βιντεάκι είναι για σας. Ξέρετε τι γίνεται, δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι τι γίνεται. Απότομα ήρθε η άνοιξη, από το χειμώνα στο καλοκαίρι που μπήκαμε. Απότομα. Και ίσως δεν είμαστε όλοι προετοιμασμένοι γι' αυτό. Ξέρετε τι θέλω να σας παρακαλέσω? Δεν θα κρύβεστε από το ήλιο. Γιατί μόλις έρχεται λίγο ζέστη, γυαλιά ηλίου, αντιλιακά, μπόλικα, ο ήλιος μας χρειάζεται. Ο ήλιος είναι προβιταμίνη δέλτα. Προβιταμίνη δέλτα είναι υγεία, ανασωπητικό για το χειμώνα. Δεν μπορεί να σας ανταλλάξει κάτι, δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να είναι καλύτερο από το ήλιο που είναι στην αρχή Μαΐου. Δεν μπορεί να είναι καλύτερο, έτσι ξυπνά η γη. Η γη έχει ξυπνήσει. Ο ήλιος είναι απαλός. Ο ήλιος δεν είναι καλοκαιρινός. Ναι, μπορούμε να καούμε αν θα κάτσουμε πολλή ώρα. Δεν χρειάζεται να καθίσετε πολλή ώρα να μαυρίσετε μπαμ-μπαμ και γρήγορα. Χρειάζεται ανάλογα πόσο αντέχετε, πόσο σας έρχεται με χαρά να το δεχτείτε, να αντεχτείτε το ήλιο. Δεν θα κλείνετε τα μάτια, γιατί και τα μάτια χρειάζονται ήλιο. Και τα μάτια. Αν υπάρχει εδώ στο κανάλι κάποιος γιατρός και θέλει να μας εξηγήσει, με χαρά να δεχτώ, να κάνουμε ερωτήσεις, να γράψετε εσείς από κάτω, να μιλήσει ένας επιστήμονας, ένας γιατρός, εάν θέλει. Αλλά είναι ένα μικρό από μένα. Μην κρύβεστε από το ήλιο πολύ. Καλύτερα να... Αν δεν αντέχετε πολύ το ήλιο, δηλαδή, σαν κάποια άτομα σαν εμένα όλη τη ζωή, εγώ μπορεί, μέχρι και να ζελεστώ μπορώ. Αλλά το πρωινό και το βραδινό ήλιο είναι απόλαυση και για μένα. Δεν θα βγω μέρα μεσημέρι να περπατήσω μία ώρα, ξέρω ότι δεν θα είμαι καλά. Ο καθένας έχει δικιά του αντοχή. Πρέπει να μάθετε να ξέρετε πού είναι η αντοχή η δικιά σας, αλλά μην μπερδεύεστε. Αντοχή του παιδιού σας δεν είναι πάντα ίδια με τη δική σας αντοχή. Μπορεί να είναι διαφορετική. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Και ένα κάτι άλλο που δεν θέλω να κάνετε την άνοιξη. Βέβαια δεν θέλω να το κάνετε ποτέ, αλλά δεν θέλω να το κάνετε την άνοιξη. Δεν θέλω να μαλώνετε. Απαγορεύεται. Γιατί εμείς είμαστε ενέργεια. Ενέργεια τώρα ξυπνάει. Δηλαδή τώρα φυτεύουμε μέσα μας τα συναισθήματα που θα είναι γύρω-γύρω μας. Δηλαδή θέλετε να έχετε όλο το χρόνο δίπλα σας κάποιος να μαλώνει? Θέλετε? Δεν νομίζω. Μήπως θέλετε μια ηρεμία, μια γαλήνη? Εγώ τώρα που περπατάω βλέπω παντού πασχαλές. Στις φωτογραφίες, εκεί που περπατάω, πανέμορφο δέντρο που είναι λουλούδι. Όπου και να πάω το μάτι μου πάει καλέντουλα. Τώρα είναι πορτοκαλί όμορφα λουλούδια. Τώρα έρχεται η εποχή να μαζέψουμε το χαμομήλι. Όπου και να κοιτάξεις
όλα είναι όμορφα. Η πρασινάδα είναι πρασινάδα. Να χαρείτε, να απολαύσετε. Εάν δεν μπορείτε να πάρετε τα πόδια σας και να περπατήσετε, τουλάχιστον να κάτσετε με την ερημία να κοιτάτε τον ουρανό, το γαλάζιο, το όμορφο το ουρανό. Αυτά. Θέλω να είστε καλά. Ετοιμάζω 2-3 δύσκολες περίπλοκες συνταγές, οπότε την επόμενη εβδομάδα θα ανεβάσω δύσκολα πράγματα για τα κορίτσια που φτιάχνουν. Αυτά. Φιλάκια. Φιλάκια από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Σας αγαπάω πάρα πολύ. Θέλω να είστε καλά. Και αν θέλετε γράψτε μου πώς περάσατε τις ημέρες αυτές το Πάσχα, οικογενειακά ή μη. Μην ξεχνάτε ότι δεν περάσανε όλοι οικογενειακά, πρώτα απ' όλα. Δεύτερον, έχουμε γύρω μας ανθρώπους που ήταν μόνοι τους. Οι άνθρωποι που δεν πήγανε πουθενά. Εδώ και δεύτερο χρόνο προσπαθώ και δεν ανεβάζω εγώ τραπέζια οικογενειακά. Που βρίσκομαι και τι τρώω, ξέρετε το λόγο? Νομίζω ξέρετε, γιατί δεν έχουν όλοι φαγητό. Λίγο σκεφτείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε στον συνάνθρωπο. Όχι αυτόν που είναι μακριά, αυτόν που είναι δίπλα. Μήπως γειτόνισσα δεν έχει σήμερα ψωμί? Είναι δίπλα μου. Ανοίγω την πόρτα και πάω να βοηθήσω αυτό. Αυτό νομίζω θα κάνετε πολύ καλό για την ψυχή. Μην σκέφτεστε τα πράγματα που δεν μπορείτε να αλλάξετε. Να αλλάζετε τα πράγματα που μπορείτε.